περιοχές να είχαμε ακόμη και θανάτους από το έθιμο με τα βαρελότα, όμως στην Αργολίδα δεν είχαμε ούτε έναν τραυματισμό. Επίσης, απέδωσαν τα μέτρα της τροχέας, αφού από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και το μεσημέρι της Δευτέρας δεν είχαμε κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μπορεί σε άλλες περιοχές να είχαμε ακόμα και θανάτους από το έθιμο των βαρελότων και των βεγγαλικών. Στην Αργολίδα όμως δεν άνοιξε μύτη. Ευτυχώς κανένα περιστατικό δεν υπήρξε αυτές τις μέρες στην περιοχή μας. Ούτε καν κάποιος ελαφρός τραυματισμός. Ίσως ο κόσμος ήταν προσεκτικός. Σίγουρα έπεσαν τις μέρες αυτές βαρελότα και φωτοβολίδες, αλλά μάλλον όσοι τα έριχναν πρόσεχαν για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Παράλληλα να πούμε ότι τα έκτακτα μέτρα που πήρε η αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας, η τροχέα της Αργολίδας για την είσοδο των εκδρομέων του Πάσχα, ήταν καλά. Αυτό φαίνεται ότι δεν είχαμε κανένα σοβαρό τροχαίο δεν έγινε μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, όπου γινόταν αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Βέβαια, αυτή την ώρα θα έχει ήδη ξεκινήσει η έξοδος των Αθηναίων από την επαρχία προς την πρωτεύουσα. Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ήταν πραγματικά ένα ανέμακτο Πάσχα. Ένα πράσινο τοπίο είναι αυτή τη στιγμή η αρχαία αγορά και το αρχαίο θέατρο του Άργους. Τα χορτάρια έχουν κυριολεκτικά σκεπάσει τα αρχαία, αφού οι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας δεν φρόντισαν να τα καθαρίσουν. Τις ημέρες πριν το Πάσχα σε κάθε ελληνικό σπίτι φροντίζουν να καθαρίσουν τις αυλές τους, να κόψουν τα χορτάρια, να βάψουν και γενικά να δώσουν ένα άλλο χρώμα, μια άλλη καθαριότητα στο σπίτι τους. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους ανθρώπους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αφού, από ό,τι βλέπετε πίσω μου, στην αρχαία αγορά, στην αρχαία βουλή και σε λιγότερο βαθμό απέναντι μας στο αρχαίο θέατρο, κυριολεκτικά τα χόρτα έχουν πνίξει τα αρχαία. Τα χόρτα έχουν ξεπεράσει σε ύψος τα όποια βρήματα υπάρχουν εδώ, σε αυτόν τον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του Άργους. Δυστυχώς κανένας δεν ενδιαφέρθηκε μόλις σταμάτησαν οι πολλές βροχές που είχαμε φέτος και είχε ως αποτέλεσμα τα χόρτα να φυτρώσουν πολύ πιο γρήγορα και πιο πολλά και πιο μεγάλα, να τα καθαρίσει. Σίγουρα αυτές τις μέρες αρκετοί ήταν οι επισκέπτες αυτού του χώρου και αυτή την ώρα που είμαστε ανοιχτά είναι. Κάποιοι υπάρχουν εδώ και το επισκέπτονται και βλέπουν αυτή την πραγματικά πράσινη εικόνα, αλλά σίγουρα άθλια εικόνα που δεν τιμάει τον αρχαιολογικό